Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ανοίξουμε, αγαπητοί αδερφοί, τις γραφές μας στο βιβλίο της Εξόδου και στο κεφάλαιο 16, Ιώτα Σίγμα Ταφ. Κεφάλαιο Ιώτα Στίγμα, Έξοδος, σελής 68. Σελής 68, κεφάλαιο 16. Εσηκώθησαν δε από Ελίμ και ήλθον πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ στην έρημο Σιν μεταξύ Ελίμ και Σινά τη 15η ημέρα του δευτέρου μηνός αφού εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Και εγώγγιζε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ κατά του Μωυσέως και κατά του Ααρών εν τη ερήμο. Και είπον προς αυτούς οι Ισραήλ, ήθε να απεθνίσκομεν υπό τη χειρός του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου, ότε εκαθήμεθα πλησίων των Λεβίτων του κρέατος και ότε ετρώγομεν άρτων εις χορτασμών, διότι εξηγάγατε ημάς εις την έρημον ταύτην για να θανατώσετε με την πείνα πάσαν τη συναγωγήν ταύτην. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, ιδού, θέλω βρέξει σε εσάς άρτων εξ ουρανού. Και θέλει εξέρχεσθε ο λαός και συνάγει καθημέραν το αρκούν της ημέρας, για να δοκιμάσω αυτούς αν θέλωση περιπατεί στον νόμον μου Ιουχή. Την δε έκτη ημέρα ας ετοιμάζωση εκείνο το οποίο ήθελον εισαγάγει και ας είναι διπλάσιον του όσων συνάγουσι καθημέραν. Και είπον ο Μωυσής και ο Ααρών προς πάντας τους Ιούς Ισραήλ. Το εσπέρας θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου. Και το πρωί θέλετε ειδή τη δόξα του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γογγισμούς σας εναντίον του Κυρίου, επειδή ημείς τι είμεθα ώστε να γογγίζετε καθημών. Και είπεν ο Μωυσής, τούτο θέλει γίνει όταν ο Κύριος δώσει σε εσάς το εσπέρας κρέας να φάγετε και το πρωί άρτων εις χορτασμών. Διότι ήκουσε Κύριος τους γογγισμούς σας, τους οποίους γογγίζετε κατά αυτού και τι είμεθα ημείς. Οι γογγισμοί σας δεν είναι καθημών, αλλά κατά του Κυρίου. Και είπεν ο Μωυσής προς τον Ααρών, είπε προς πάσαν τη συναγωγή των ιών Ισραήλ, πλησιάσατε εμπροσθεν του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γογγισμούς σας. Και ενώ ελάλη ο Ααρών προς πάσαν τη συναγωγή των ιών Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπον προς την έρημο και ειδού η δόξα του Κυρίου εφάνει εν την εφέλη. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, ήκουσα τους γογγισμούς των ιών Ισραήλ. Λάλησον προς αυτούς λέγον, το εσπέρας θέλετε φάγει κρέας και το πρωί θέλετε χορταστεί από άρτων και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και το εσπέρας ανέβησαν ορτίκια και σκέπασαν το στρατόπεδο και το πρωί καθόλα τα πέριξ του στρατοπέδου ή το στρώμα δρόσου. Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβει, ιδού επί το πρόσωπο της ερήμου ή το λεπτόν της στρογγυλών, λεπτόν ως πάχνη επί της γης. Και ότε είδον οι Ισραήλ είπον προς αλλήλους, τι είναι τούτο, διότι δεν ήξευρον τι ήτο. Και ο Μωυσής είπε προς αυτούς, ούτως είναι ο άρτος τον οποίον ο Κύριος σας δίδει για να φάγετε. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος, συνάξατε εξ αυτού έκαστος όσον χρειάζεστε, δια να φάγει εν γομόρ κατά κεφαλή κατά τον αριθμό των ψυχών σας, θέλετε λάβει έκαστος δια τους ομοσκήνους αυτού. Και έκαμον ούτως οι Ισραήλ και συνήγαγον άλλος πολύ και άλλος ο λίγον. Και ότε εμέτρησαν με το γομόρ, ως τις είχε συνάξει πολύ, δεν ελάμβανε πλειότερο. Και ως τις είχε συνάξει ο λίγον, δεν ελάμβανε ο λιγότερον. Έκαστος ελάμβανε όσο εχρειάζεται εις αυτόν διατροφήν. Είπε δε προς αυτούς ο Μωυσής, ας μη αφήνει εξ αυτού μη δεις υπόλοιπον έως πρωί. Πλην δεν υπήκουσαν εις τον Μωυσήν, αλλά αφήκαν την εις υπόλοιπον εξ αυτού έως πρωί και εγέννησε σκόλικας και ευρώμησε και εθυμώθη εναντίον αυτών ο Μωυσής. Και συνήγαγον αυτόν καθεκά στην πρωίαν έκαστος όσο εχρειάζεται διατροφήν αυτού και ότι ο ήλιος εθέρμενε διελύετο. Τη δε έκτη ημέρα συνήγαγον τροφήν διπλασίαν, δύο γομόρ διένα. Και ήλθον πάντες οι άρχοντες της συναγωγής και ανήκειλαν τούτο προς τον Μωυσή. Ο δε είπε προς αυτούς, τούτο είναι το οποίο είπε Κύριος,
Αύριον είναι Σάββατον, ανάπαυσης Αγία εις τον Κύριο. Ψήσατε ό,τι έχετε να ψήσετε και βράσατε ό,τι έχετε να βράσετε. Και παν το περισσεύον εναποταμιεύσατε εις εαυτούς, δια να φυλάτετε έως πρωί. Και εναποταμίευσαν αυτό έως πρωί, καθώς προσέταξε ο Μωυσής και δεν ευρώμησε. Ουδέ έγινε σκόλιξεν αυτό. Και είπε ο Μωυσής, φάγετε αυτό σήμερον, διότι σήμερον είναι Σάββατον εις τον Κύριον. Σήμερον δεν θέλετε ευρύ αυτό εν τη πεδιάδη. Έξι μέρας θέλετε συνάγει αυτό, εν τη εβδόμη όμως ημέρα, το Σαββάτο, εν ταύτη δεν θέλει ευρίσκεστε. Την έσδε εκ του λαού, εξήλθον την εβδόμη ημέρα, δια να συνάξωση πλην δεν εύρων. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, έως πότε δεν θέλετε φυλάτε τα εντολάς μου και τους νόμους μου. Ιδέτε ότι ο Κύριος έδωκεν εις εσάς το Σάββατον δια τούτο την έκτην ημέρα σας δίνει άρτο δύο ημερών. Καθίσατε έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ας μην εξέρχεται μη δεις εκ του τόπου αυτού την εβδόμην ημέρα. Και έκαμον κατάπαυσιν ο λαός την εβδόμην ημέρα. Και εκάλεσε ο οίκος του Ισραήλ το όνομα αυτού Μαν ή το Δεόμιον με σπόρο κοριάνδρου λευκών και η γεύση αυτού ως πλακούντιον με μέλι. Και είπε ο Μωυσής, ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος. Γεμίσατε εξ αυτού εν γομόρ δια να φυλάτητε εις τας γενεά σας, δια να βλέπωση τον άρτον με τον οποίον έθρεψα ημάς εν τη ερήμο, αφού εξήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου. Και είπε ο Μωυσής προς τον Άρον, λάβε μια στάμνον και βάλε εν αυτή εν γομόρ πλήρες από μάνα και θες αυτήν έμπροσθεν του Κυρίου, δια να φυλάτετε εις τας γενεά σας. Και έθεσεν αυτήν ο Άρον έμπροσθεν του μαρτυρίου, δια να φυλάτετε καθώς προσέταξε ο Κύριος στον Μωυσή. Και έτρωγον οι Ισραήλ το μάνα 40 έτη, έως σου ήλθον εις γη κατοικουμένην, έτρωγον τον μάνα, έως σου ήλθον εις τα όρια της γης Χαναάν, το δε γομόρ, είναι το 10ο του ΕΦΑ, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είμαι, νομίζω, ένας από τα εκατομμύρια, δεν ξέρω δισεκατομμύρια των χριστιανών, που θα ήθελα να δοκιμάσω πώς είναι αυτό το μάνα. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς αυτή την ίδια περιέργεια με μένα. Θα ήθελα να δω πώς ήταν αυτή η πιτούλα. Η πιτούλα, η γλυκιά, σαν τσουρεκάκι ήταν μια πιτούλα. Αυτό είναι το πλακούντιο. Το φτιάχνανε και βάζανε μέσα κάποια βότανα, κάποια καρικεύματα, το ψήνανε και το τρώγανε. Αυτό ήταν το μάνα, η τροφή του Θεού 40 χρόνια. Ευχαριστούμε το Θεό. Διαβάσαμε μία εικόνα, ένα επεισόδιο από το σχέδιο του Θεού. Μάλλον δεν είναι εικόνα, είναι η εκδήλωση, η ολοκλήρωση της επαγγελίας του Θεού προς τον άνθρωπο. Έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, θα το δούμε, και το σχέδιο του Θεού, η υπόσχεση του Θεού εξελίσσεται. Παίρνει σάρκα πλέον και οστά. Θα δούμε αρχικά κάποια σημεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον να σχολιάσουμε. Εδάφιο 2. Και εγώγγιζε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ. Ξέρετε, δεν έχει ξεκινήσει τώρα. Έχει ξεκινήσει λίγες μέρες πριν. Πριν από 1-1,5 μήνα, ο Θεός για πολλωστή φορά κάνει ένα μεγάλο θαύμα, ένα τεράστιο θαύμα. Ανοίγει την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσει ο λαός. Ένας λαός ο οποίος απελευθερώθηκε από την Αίγυπτο. Ο Θεός απελευθέρωσε το λαό από την Αίγυπτο. Ο λαός έβγαλε την Αίγυπτο από μέσα του. Δεν αξίζει, δεν είναι άξιο λόγου μόνο το να μας ελευθερώσει ο Θεός από την Αίγυπτο. Εμείς την Αίγυπτο τη βγάζουμε από μέσα μας. Πόσο έτοιμοι είμαστε να προσαρμόσουμε τη ζωή μας, να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε προς δόξα Θεού την ελευθερία που ο Θεός μας χαρίζει. Αυτή η ιστορία δεν ξεκινάει βέβαια όπως είπαμε από τώρα. Ξεκινάει αρκετά πριν. Ξεκινάει
Ξεκινάει από τη σελίδα 52, η σελίδα 52 είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ξεκινάει από το δισέγγονο του Αβραάμ, τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ λοιπόν, αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο της καθόδου της οικογένειας του Ιακώβ στην Αίγυπτο, θα πει στα αδέρφια του, στη σελίδα 52, στο τελευταίο κεφάλαιο και στο 24 εδάφιο, και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εγώ αποθνίσκω, ο δε Θεός βεβαίως σας επισκεφθεί και θέλει σας αναβιβάσει εκ της γης ταυτήν, εις την γην την οποίαν όμωσε προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Αυτή είναι η επαγγελία του Θεού. Από αυτό το σημείο, από τα τελευταία εδάφια της Γενέσεως, μέχρι το πρώτο κεφάλαιο της Εξόδου, ακολουθεί η Εξόδος, το επόμενο βιβλίο, από το τελευταίο αυτό εδάφιο της Γενέσεως μέχρι το πρώτο κεφάλαιο της Εξόδου μεσολαβούν περίπου 350 χρόνια. Είναι η περίοδος, ο λαός Ισραήλ μέσα στην γη Γεσέν έζησε περίπου 430 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα πρώτα 350 χρόνια είναι ο λαός του Θεού σε μία γη η οποία την έχει επιλέξει ο Κύριος. Είναι μία γη στην οποία έχουν κάνει τα σπίτια τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν κάνει τις συγγένειές τους, έχουν αποκτήσει συνήθειες, έχουν προσαρμόσει τη ζωή τους. Ο Θεός που είναι? Ο Θεός όταν επισκέφτεται τον Μωυσή εκεί στην έρημο του Σινά, ένας από τους προβληματισμούς του ανθρώπου του Θεού είναι, και αν με ρωτήσουν ποιος είναι ο Θεός, έχουν μάθει τους θεούς της Αιγύπτου. Τους θεούς της Αιγύπτου τους έχουν μάθει. Έχουν μάθει το Θεό Ρα, το Θεό Όσυρη, το Θεό Σκύλο, το Θεό Γεράκι, τη Θεά Αγελάδα. Αυτά τα ξέρουνε. Αυτά τα ξέρουνε. Έχουν χτίσει τα σπίτια τους κοντά στον ποταμό, έχουν τα περιβόλια τους. Δεν ανησυχούν για πολλά πράγματα. Και η επαγγελία? Η επαγγελία είναι ότι θα ανέλθετε, θα φύγετε και θα πάτε. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, όταν πλέον η ζωή μου δεν είναι ούτε οι επαγγελίες του Θεού, δεν είναι ούτε οι υποσχέσεις του, δεν είναι ούτε η προσδοκία της γης της επαγγελίας, αλλά είναι η πραγματικότητα που ζω. Η πραγματικότητα που ζω ονομάζεται γη Γεσέν, ονομάζεται Αίγυπτος. Και είναι πάρα πολύ καλά. Σας διαβεβαιώνω, είναι πάρα πολύ καλά. Και έχουν πολλαπλασιαστεί και έχουν γίνει χιλιάδες και μυριάδες χιλιάδων. Πού είναι η επαγγελία? Πού είναι η επαγγελία? Γι' αυτό λοιπόν και αρχίζει σιγά σιγά ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Εξόδου να εξελίσσει ένα σχέδιο προκειμένου αυτόν τον λαό του Θεού, το λαό του Θεού που βρίσκεται σε ύπνωση και που δεν έχει και πολύ χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα πλην από αυτά της καθημερινότητάς του που τον απασχολούν κλπ. Αυτόν πρέπει να τον ξυπνήσει. Αυτόν πρέπει να τον εγείρει εκ του ύπνου. Γι' αυτό εγείρει έναν Φαραώ που δεν γνώριζε ούτε το παρελθόν, δεν γνώριζε ούτε τις υποσχέσεις, δεν γνώριζε ούτε τις επαγγελίες, δεν γνώριζε ούτε τις δεσμεύσεις, αλλά και έναν λαό της Αιγύπτου, ο οποίος πλέον αρχίζει και φοβάται και μισεί το λαό Ισραήλ. Με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, να καταθλίβουν, να απεστρέφεντο, να καταδυναστεύουν και να καταπικραίνουν τη ζωή των Εβραίων. Πλέον το σκηνικό αλλάζει.
Ο Θεός λοιπόν βρίσκεται σε μία θέση τέτοια, έτσι ώστε να αναγκάζεται, να επιτρέπει μία θλίψη, ένα διωγμό, μία καταδυνάστευση, ένα πρόβλημα, για να αρχίσει ο άνθρωπος που τον έχει ξεχάσει να προβληματίζεται. Να αρχίσει εκτός από το να κοιτάει γύρω του, αρχίσει να κοιτάζει και λίγο πάνω. Να εξητάει. Γιατί όταν επισκέφτηκε ο Θεός τον Μωυσή στην έρημο Σινά, αυτό που είπε στον άνθρωπο των δικών του είναι ότι έφτασε η βουή, ο ολολιγμός, ο στεναγμός του λαού μου στα αυτιά μου. Αναγκάστηκε ο λαός πλέον να στραφεί, γιατί απειλούνταν με γενοκτονία. Όποιο αρσενικό παιδί γεννιόταν, έπρεπε να θανατωθεί. Και μάλιστα θα μας πει εδώ ο Λόγος του Θεού, ο Φαραώ προσέταξε πάνταν το λαόν αυτού, δεν είναι άμυρος ευθυνών, ξέρετε, οι Αιγύπτιοι, ο λαός της Αιγύπτου, δεν είναι ο κακός, είναι ο Φαραώ και όλοι οι άλλοι είναι καλοί. Υπάρχει σύμπνοια, είναι ίδιο πνεύμα. Ο Φαραώ εκφράζει τα συναισθήματα των Αιγυπτίων. Όποιο λοιπόν πανάρσενικό το οποίο γεννηθεί, εις τον ποταμό ρίπτεται αυτόν και παν δε θηλυκόν αφήνεται να ζει. Και πλέον ο λαός αναγκάζεται να στραφεί προς τον Κύριο. Δεν τον γνωρίζουνε, ψάχνουν όμως να βρουν μία λύση. Και επειδή δεν μπορούν, δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τις δυνατότητες, μέχρι τώρα τις είχανε. Ό,τι θέλανε το διαχειρίζονταν οι ίδιοι. Γνωρίζανε πώς θα διαχειριστούν τη ζωή τους. Τώρα δεν μπορούν, τώρα τη ζωή τους τη διαχειρίζονται άλλοι. Γι' αυτό και καταδυναστεύονται. Γι' αυτό και αποστρέφονται οι Αιγύπτιοι τους Εβραίους. Τώρα πρέπει να ψάξουν να βρουν μια άλλη λύση. Και ο Θεός ενεργεί. Και ο Θεός ενεργεί σύντομα. Εγείρει έναν άνθρωπο προκειμένου να εργαστεί μαζί του και να βγάλει το λαό. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγείρει ο Θεός, τον βλέπουμε στο κομμάτι που διαβάσαμε να στέκεται ανάμεσα στον Κύριο και ανάμεσα στο λαό. Αλλά βλέπουμε έναν λαό, ενώ έχει δει τόσα πολλά θαύματα, ακόμα και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ξέρετε, το 15 κεφάλαιο, είναι αυτός ο εκπληκτικός ύμνος, όταν τους έβγαλε ο Θεός από την Ερυθρά θάλασσα και κατεπόντισε τους Αιγύπτιους, και ψάλουν και η Μαριάμ με το τύμπανο σέρνει το χορό και όλες οι γυναίκες ακολουθούν. Είναι λίγο πριν, είναι λίγες μέρες πριν. Τι είναι αυτό που αναγκάζει τον Θεό να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, αλλά κυρίως τι είναι αυτό που φανερώνει ο λαός Ισραήλ απέναντι στον Θεό. Τι είναι αυτό που έχουν μέσα τους. Από πού προέρχεται αυτός ο γογγισμός. Και εγόγγιζε λοιπόν πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ και στραφήκανε κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών εν τη ερήμου. Ξέρεις, στις δυσκολίες της ζωής μας και όταν μέσα μας, ξέρετε, ο γογγισμός είναι η εκδήλωση μιας γκρίνιας. Είναι μια διαμαρτυρία που εκδηλώνουμε προς τα έξω. Αλλά αυτή η διαμαρτυρία είναι το αποτέλεσμα αυτών που έχουμε στην καρδιά μας.
Όταν έχουμε άλλα πράγματα στην καρδιά μας και άλλα πράγματα μας συμβαίνουν, γκρινιάζουμε. Δεν φταίνε τα πράγματα που μας συμβαίνουνε, φταίει αυτό που έχουμε στην καρδιά μας. Αυτοί λοιπόν στην προσπάθειά τους να εκδηλώσουν την αντίρρησή τους, στράφηκαν εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Ξέρεις, ο Θεός θέτει ανθρώπους για την ποίμανση, θέτει ανθρώπους για την κυβέρνηση, θέτει ανθρώπους για να κατευθύνουν το λαό και να τον στηρίζουν. Δεν είναι αυτοί, είναι ο Θεός. Δεν είναι ο άνθρωπος που βλέπεις, δεν είναι ο δούλος του Θεού που βλέπεις. Ο δούλος του Θεού έχει τοποθετηθεί από αυτόν που έχει ένα σχέδιο και για τον δούλο του Θεού, αλλά και για το λαό του Θεού. Ο δούλος του Θεού, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο. Δεν φταίει ο δούλος εάν η δική μου η καρδιά έχει άλλα πράγματα μέσα της και άλλα πράγματα επιθυμεί και επειδή δεν βρίσκει αυτό που θέλει από τον δούλο του Θεού, στρέφεται εναντίον του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η απάντηση του Θεού. «Στο ήθενα αποθνίσκομεν υπό της χειρός του Κυρίου εν τη γη της Αιγύπτου, ότε εκαθήμεθα πλησίον των Λεβίτων του κρέατος και ετρώγαμεν άρτων», έρχεται η απάντηση του Θεού. Εδάφιο 6. «Το εσπέρας θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου». Θα βρει ένα τρόπο λοιπόν ο Θεός να μαρτυρήσει και σε μένα και σε σένα και σε όλους μας ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι κατευθύνουν την Εκκλησία, οι οποίοι κατευθύνουν το λαό του Θεού, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι το Πνεύμα του Θεού. Και θα βρει τρόπους ο Θεός, θα ενεργήσει ο Θεός προκειμένου η παρουσία Του και η δόξα Του να γίνουν κατάδειλες μέσα στο λαό του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί όμως υπάρχει αυτός ο γογκισμός. Θέλω να επανέλθω λιγάκι εδώ. Γιατί υπάρχει αυτός ο γογκισμός. Γιατί ενώ ο Θεός έκανε τόσα θαυμάσια, τόσα μεγαλεία, έκανε τόσες αλλαγές στη ζωή τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαχειριστούν την ελευθερία που τους χάρισε ο Θεός. Ο Θεός μου είχε δείξει παλιά, νομίζω το έχω πει, μια όραση. Μου είχε δείξει μια όραση και μου τη θύμισε ο Θεός και συνειδητοποίησα μετά από πάνω από 30 χρόνια που έχω δει αυτή την όραση για ποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά. Ήμουνα σε ένα χώρο που υπήρχαν εξέδρες και πάνω σε αυτές τις εξέδρες υπήρχαν δούλοι, σκλάβοι. Ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς τους εχμαλωτισθέντες σκλάβους. Και ήμουνα πάνω στην εξέδρα, αλυσοδεμένος, χειροπόδαρα, μαζί με άλλους, απογοητευμένος, σε πλήρες αδιέξοδο, κατάβρωμος, χωρίς να έχω κανενός είδους ελπίδα, κανενός είδους διέξοδο προς τίποτα. Πολλές οι εξέδρες μπροστά μας ήταν ο δουλέμπορος εκεί πέρα και κοιταζόμασταν μεταξύ μας, απογοητευμένοι και μη έχοντες ελπίδα, περιμένοντας κάποιον να έρθει να μας αγοράσει. Να μας αγοράσει, γιατί ήμασταν αντικείμενα προς εκμετάλλευση. Έτσι είναι ο κόσμος, αγαπητοί αδερφοί. Είναι αντικείμενα προς εκμετάλλευση, αντικείμενα προς αξιοποίηση. Από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο. Κάποιος με κάποιο τρόπο θα αξιοποιεί πάνω μας τις δικές του σκέψεις. Μόνο ο Θεός είναι ο απελευθερωτής. Και ενώ καθόμασταν λοιπόν πάνω στην εξέδρα και περιμέναμε, βλέπω να έρχεται από μακριά ένας άντρας, ενάρετος άντρας, ντυμένος με άσπρη στολή
και να πλησιάζει προς το μέρος μου. Και καθώς πλησίαζε και ήρθε προς το μέρος μου, τον έβλεπα, κοίταζε με ιδιαίτερη επιμέλεια όλους μας όσοι ήμασταν ελεηνοί και τρισάθλοι. Φτάνει το βλέμμα του σε μένα, απευθύνεται στο δουλέμπορο, τον κοιτάζει, σηκώνει το χέρι του και του λέει «αυτόν». Και ο δουλέμπορος του απαντάει «αυτός πωλείται με τιμή αίματος». Και τότε αυτός ο ενάρετος άντρας απλώνει τα χέρια του, ο δουλέμπορος ανοίγει ένα σακούλι και αρχίζει και τρέχει μέσα στο σακούλι αίμα από τα χέρια αυτού. Κάποια στιγμή μετά από λίγο, ο δουλέμπορος θα πει «αρκεί, ελευθέρωσέ τον». Ήταν η απάντηση του απελευθερωτή μου. Με απελευθερώνει και χωρίς να με κοιτάξει, συνεχίζει την πορεία του. Εγώ στρέφομαι προς αυτόν, κάποια στιγμή στρέφεται πίσω μου και με ρωτάει «θέλεις να γίνεις ελεύθερος?» Με ελευθέρωσε και με ρωτάει αν θέλω να γίνω ελεύθερος. Βεβαίως και θέλω να γίνω ελεύθερος. Και προχωράει. Σταματάει λίγο πιο κάτω. Δείχνει έναν άλλον. Τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις ελεύθερος? Η απάντησή του, όχι. Όχι. Και αναρωτιόμουν τόσες δεκαετίες, για ποιο λόγο αυτό το όχι? Προχώρησε, άλλους ελευθέρωσε, άλλους απέτυχε να ελευθερώσει. Και προχώρησε μοναχικός. Ξέρετε, ο δρόμος του χριστιανού είναι μοναχικός. Ο Κύριος μας προσκαλεί σε μια προσωπική πρόσκληση για να περπατήσουμε εμείς και αυτός. Μας καλεί να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Άλλοι ακολούθησαν, άλλοι δεν ακολούθησαν. Και αναρωτιόμουν τόσα χρόνια, για ποιο λόγο αυτό το όχι? Και χτες συνειδητοποίησα ποια ήταν η απάντηση. Είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να διαχειριστεί την ελευθερία του. Συνήθως, 10 ήταν οι λεπροί. 10 ήταν οι λεπροί. Ένας επέστρεψε. Ένας είχε την ενσυνείδηση να σκεφτεί και να πει ότι εγώ είμαι θεραπευμένος, ελεημένος και ευλογημένος από αυτόν. Σε αυτόν χρωστάω. Δεν ανήκει σε μένα, δεν ανήκει σε εμάς, αγαπητοί αδερφοί, αυτά που έχουμε. Ο Θεός τους έδωσε, απάντησε ο Θεός, αύριο θα δείτε την ευλογία μου. Και μάλιστα όχι αύριο. Θα δείτε να ενεργώ από σήμερα και να φέρνω κρέας και ορτίκια. Μην νομίσεις ότι τα ορτίκια ήταν η ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Θεού ήταν το μάνα. Κάθε τι το οποίο αποκτούμε στη ζωή μας, κάθε τι το οποίο έρχεται προς εμάς, μην νομίσουμε ότι οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο ο Θεός μας το δίνει για τη δόξα Του, για να σιγάσει το γογγισμό τους. Γιατί ήτανε άνθρωποι απερίτμητοι, ήτανε άνθρωποι οι οποίοι ήτανε σκληροτράχυλοι, ήτανε άνθρωποι οι οποίοι δεν τον γνώριζαν. Η δόξα του Θεού φάνηκε όταν ήρθε η ώρα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και είπε ο Μωυσής και ο Ααρών προς πάντα στους Ιούς Ισραήλ, το εσπέρας θέλετε γνωρίσει ότι ο Κύριος εξήγαγε ημάς εκ γης Αιγύπτου. Γι' αυτό θα γίνει ένα σημείο αυτό που θα συμβεί το απόγευμα.
Τα ορτίκια είναι σημείο. Αλλά, 7, και το πρωί θέλετε ήδη τη δόξα του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γογγισμούς σας εναντίον του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Πώς αντιδρά ο Θεός στους γογγισμούς του λαού? Εμείς γογγίζουμε εναντίον του Θεού πολλές φορές στη ζωή μας. Για σκεφτείτε ο Θεός να γογγίζει εναντίον μας μετά από τόσα και τόσα που του έχουμε κάνει. Πώς αντιδρά ο Θεός? Και θα μας πει στο εδάφιο 9. Πλησιάσατε έμπροσθεν του Κυρίου, διότι ήκουσε τους γογγισμούς σας. Ο Θεός μας καλεί. Ο Θεός μας προσκαλεί. Είμαστε μεμψίμυροι πολλές φορές. Είμαστε γογγιστές. Είμαστε γκρινιάριδες. Η απάντηση του Θεού στις ελλείψεις και στις αδυναμίες του χαρακτήρα μας είναι «Έλα πλησίασε». Έλα κοντά μου. Αν θα έρθεις κοντά μου, αν βρεθείς στην παρουσία μου, αν δεχθείς την παρουσία μου στη ζωή σου, τότε εγώ είμαι αυτός που θα αλλάξει την καρδιά σου. Και όταν έρχονται στα προβλήματά τους και στην κρίνια τους, δεν τους δείχνει τη γη Χαναάν. Δεν τους δείχνει τη γη της επαγγελίας. Ξέρετε, στην υπόσχεση που διαβάσαμε στον Ιωσήφ, που είπε στα αδέρφια του, τους είπε βεβαίως ο Θεός θέλει σας αναβιβάσει από τις γης της Αιγύπτου και θέλετε σας πάει σε μία γη την οποία υπεσχέθη ο Θεός σε εσάς. Από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας. Στην υπόσχεση δεν υπάρχει έρημος. Δεν υπάρχει έρημος. Δεν παρεμβάλλεται, δεν είναι η πρόθεση του Θεού η έρημος. Όμως, η έρημος, αγαπητοί αδερφοί, είναι η παιδαγωγία μας. Ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές να περάσουμε μέσα από την έρημο προκειμένου να δοκιμάσει εμάς και να δει, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, «Δια να δοκιμάσω αυτούς, αν θέλωση περιπατεί εις τον νόμο μου». Δεν έχει έρθει ακόμα ο νόμος και ο Θεός δίνει κάτι πολύ εύκολο. Θα υπακούσεις στο να πιστέψεις ότι εγώ θα σε ταΐσω? Είναι πολύ εύκολο. Πώς θα πιστέψεις ότι θα πέσουν τα τείχη της Ιεριχού? Πώς θα πιστέψεις ότι θα καταλάβεις τη γη Χαναάν και θα κερδίσεις τους λαούς, θα τους νικήσεις, εάν δεν πιστέψεις το εύκολο? Αν δεν πιστέψεις το απλό? Αν δεν πιστέψεις το λίγο? Σου λέει λοιπόν ο Θεός, πίστεψε σε αυτό που θα σου δώσω και θα το δεις. Και ο λαός κάνει το δικό του. Και όταν έρχεται η εκπλήρωση, τότε ο λαός κάνει το δικό του. Άλλος παίρνει περισσότερο, άλλος παίρνει λιγότερο, άλλος πιστεύει ότι θα του λείψει, άλλος πιστεύει ότι δεν βαριέσαι, θα το βρούμε ξανά. Πόσο σημαντικό είναι να περπατάμε στην ακρίβεια του Λόγου του Θεού? Και ο Θεός θα τους πει και κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμα πιο εύκολο. Θα τους πει όχι κάνε, θα τους πει το Σάββατο μην κάνεις. Κατάπαυση. Ο Θεός ζητάει υπακοή. Ο Θεός ζητάει προσωπική επαφή. Η προσωπική επαφή με τον Θεό, την οποία τη βλέπουμε μόνο στο Μωυσή, τη βλέπουμε μόνο στον Ααρών, είναι αυτή η οποία θα μας δώσει την οδηγία να περπατήσουμε όπως εκείνος ακριβώς θέλει. Αρέσκεται ο Θεός στην προσωπική σχέση. Η προσωπική σχέση είναι αυτή που χαρακτήριζε τη σχέση ανάμεσα σε αυτόν και στους πρωτόπλαστους, στον Αδάμ και στην Εύα.
Από τότε. Από τότε ήταν η προσωπική σχέση. Τα δειλινά. Προσωπική σχέση ήθελε να έχει και εξητούσε να έχει ο Ιησούς τα βράδια. Όταν αποσύρονταν προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Πατέρα. Προσωπική σχέση έχει ο Παύλος όταν ήταν προσωπικός αγνοούμενος για χρόνια στην έρημο της Αραβίας. Για να χτίσει, για να οικοδομήσει προσωπική σχέση. Προσωπική σχέση βέβαια θέλει και ο Θεός από μας. Προσωπική σχέση ζητάει ο Κύριος από μας. Να τον γνωρίζουμε στο ταμείο μας, στη συνομιλία μας, στην τακτική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε το Θεό. Η έρημος όμως, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή. Για ποιο λόγο ο Θεός επιτρέπει πολλές φορές να περνάμε από ερήμους? Για ποιο λόγο επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές να δοκιμάζονται οι αντοχές μας? Θα σου πει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο. Θα σου πει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Θα σου πει «Και θέλεις ενθυμίσε πάσα την οδόν εις την οποία σε οδήγησε ο Κύριος ο Θεός σου τα 40 αυτά έτη εν τη ερήμο δια να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε διαναγνωρίσει τα εν τη καρδία σου, εάν θέλεις φυλάξει τα σεντολάς αυτού η ουχή». Έχει λόγο ο Θεός. Πρώτα απ' όλα πρέπει να με βοηθήσει να καταλάβω τι έχω στην καρδιά μου. Εάν δεν το βγάλω αυτό από μέσα μου, αν δεν επιτρέψει τις συνθήκες αυτές έτσι ώστε να εκδηλώσω αυτά τα οποία κρύβω μέσα μου, δεν μπορεί να έρθει η ίαση. Γι' αυτό διαμορφώνει ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι ώστε να εκδηλώσω αυτό το χαρακτήρα μου. Και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις, αλλά σε έθρεψε με μάνα, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενος εκ του στόματος του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Για να σε μάθει λοιπόν να καταλάβεις ότι μόνο ο Κύριος είναι στη ζωή μας. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές διατροφής. Μόνο ο λόγος του Θεού. Εσύ έχεις μάθει στην Αίγυπτο, λαέ, Ισραήλ, να έχεις διάφορες εναλλακτικές. Βεβαίως υπάρχουν οι δυσκολίες, ή βεβαίως υπάρχουν τα προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν όλα. Αλλά ό,τι και να είναι, όταν έχω οικοδομήσει τη ζωή μου μέσα σε αυτόν το χώρο, μέσα σε αυτή τη χώρα, μέσα σε αυτή τη γη, είναι πολύ δύσκολο να με βγάλει ο Θεός. Σκεφτείτε, θυμηθείτε πως στην εχμαλωσία της Βαβυλώνας χιλιάδες και μυριάδες ήταν οι εχμάλωτοι που έφυγαν από την Ιουδαία για να πάνε στη γη της Βαβυλώνας, στη γη του Ναβουχοδονόσορα. Όταν όμως βγήκαν μετά από δύο γενιές, μετά από 70 χρόνια περίπου, όταν βγήκαν, πόσοι βγήκαν θυμόμαστε? 50.000. Τι γίνανε οι υπόλοιπες εκατοντάδες χιλιάδες ή το εκατομμύριο ή τα δύο εκατομμύρια? Τι γίνανε? Δυστυχώς είχαν εγκατασταθεί εκεί. Τώρα δεν μπορούσαν να κουνηθούνε. Γιατί είχαν βάλει αλυσίδες στη ζωή τους. Δεν μπορούσαν να μετακινηθούν γιατί είχαν τις οικογένειές τους, είχαν τα παιδιά τους, είχαν τις εργασίες τους, είχαν τα πάντα. 50.000. Ήτανε μυριάδες μυριάδων. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Αρέσκεται στη βεβαιότητα. Φοβάται το άγνωστο. Και σήμερα ο Θεός μας καλεί να περπατήσουμε μαζί Του. Το μάνα θα σου το δίνει κάθε μέρα. Λίγο, όσο χρειάζεσαι. Γιατί?
για να χρειάζεσαι μάνα και την επόμενη μέρα. Για να χρειάζεσαι μάνα και την επόμενη μέρα. Γιατί ο Θεός θέλει προσωπική σχέση. Καθημερινή προσωπική σχέση. Για να βγαίνεις να μαζεύεις το μάνα. Και ο Θεός να σε ευλογεί. Και όταν έχεις πρόβλημα, θα πηγαίνεις κοντά Του. Και για κάθε πρόβλημα, η υπόσχεση του Θεού δεν είναι η γη Χαναάν. Όταν είχαν πρόβλημα, δεν τους υπενθύμιζε ότι ξέρετε, δεν πειράζει, θα περάσετε κάποια πράγματα, θα πάτε. Δεν είναι η γη Χαναάν, είναι η παρουσία Του στη ζωή τους. Και η νεφέλη εμφανίστηκε. Και μέσα στην νεφέλη ήταν ο Κύριος. Λύση στα προβλήματα του χαρακτήρα μας και της ζωής μας δεν είναι οι υποσχέσεις που υπάρχουν, αλλά είναι υποσχέσεις. Είναι η καθημερινή παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός το θέλει. Θα σου πει πάλι ο Κύριος στο Δευτερονόμιο. Θα σου πει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο. Ότι εγώ είμαι Θεός ζηλότυπος, θα σου πει. Δεν το βρήκα. Ότι θα σου πει ότι εγώ είμαι Θεός ζηλότυπος. Είμαι αυτός ο οποίος σε εξήγαγα από την Αίγυπτο με χείρα κρατεά, σε έφερα εδώ που σε έφερα, αλλά θέλω να μην λατρεύεις άλλους θεούς, να μην κάνεις είδωλα, να μην στρέφεσαι να προσκυνήσεις αυτά, γιατί θέλω να έχω μαζί σου μία προσωπική σχέση. Μα στην έρημο, η έρημος είναι δύσκολη. Λέει ο προφήτης Οσιέ κάτι, ολοκληρώνοντας, τελειώνοντας. Ο προφήτης Οσιέ είναι ένας προφήτης ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο του κεφάλαιο για μια άπιστη γυναίκα, για έναν πολύ πιστό άντρα και για μια πολύ άπιστη γυναίκα, στη σελίδα 801. Αυτός ο πολύ πιστός άντρας έμεινε σε όλη του τη ζωή πιστός στη γυναίκα του. Η γυναίκα του απέκτησε εναλλακτικές. Βρήκε εραστές που την προμήθευαν αυτά τα οποία ο Θεός είχε προσδιορίσει να τις προμηθεύει ο άντρας της. Και την προμήθευαν διάφοροι. Την προμήθευαν διάφορα. Και τότε ο Θεός επέτρεψε αυτοί οι εραστές που πόρνευε και μίχευε μαζί τους να εκλείψουν. Δεν της έμεινε τίποτα. Και θα μου πει στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο. Δια τούτο λοιπόν εγώ, λέει ο Θεός, αυτή τη γυναίκα θέλω εφελκίσει αυτήν, θα την ελκύσω, θα την τραβήξω και θέλω φέρει αυτήν εις την έρημο και θέλω λαλήσει προς την καρδία αυτής. Ό,τι κάνει ο Θεός δεν το κάνει μάταια. Εάν βρίσκομαι σε μια δυσκολία, αν βρίσκομαι σε ένα πρόβλημα, εάν έχω κάτι το οποίο με βασανίζει, ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Ο Θεός θέλει να με φτιάξει. Θέλει να με διορθώσει, θέλει να με ανακαινήσει. Γιατί θα σου πει, και εν εκείνη την ημέρα, λέγει Κύριος, θέλεις με καλέσει ο ανήρ μου. Και δεν θέλεις με καλέσει πλέον ο Βάαλ μου, διότι θέλω αφαιρέσει τα ονόματα των Βααλίμ από του στόματος αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκη υπέρ αυτών και θέλω σεμνηστευθεί εις εμ αυτών εις τον αιώνα και θέλω μνηστευθεί εις εμ αυτών εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν εκτιρμής
και θέλος εμνηστευθεί εισέ με αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι ένας γάμος. Ένας γάμος όμως με μία γυναίκα ενάρετο. Μία γυναίκα η οποία έχει απεκδηθεί. Θυμηθείτε τι λέει ο Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς. Απεκδήθητε τον παλαιόν άνθρωπο και μετά ενδύθητε τον νέον των ανακαινιζόμενων. Κάποιον ο οποίος είναι ενάρετος. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Θεός είναι δικαιοσύνη, είναι κρίση, είναι έλεος και είναι εκτιρμή. Αυτόν τον Θεό έχουμε στη ζωή μας. Με αυτόν τον Θεό περπατάμε και αν περπατάμε στην έρημο του Κυρίου, ένα είναι βέβαιο. Την τροφή μας θα μας την παράσχει από το μάνα. Το νερό μας θα μας το παράσχει από το βράχο. Τα ρούχα μας δεν θα παλιώσουνε. Δεν πρόκειται να μείνουμε απροστάτευτοι, αλλά ο Κύριος θα είναι μαζί μας μέχρι να μας οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Ο Κύριος να μας ευλογεί.